σε ένα από τα δύο ανοιχτά μέτωπα του Ολυμπιακού, σύμφωνα με τους Πορτογάλους. Θα μου πεις και για τους δύο, τα ανοιχτά μέτωπα είναι Πορτογάλοι και οι δύο. Και ο Ποντένσε και ο Όρτα. Ναι. Σωστό. Πάμε όμως να δούμε τι γράφει ο Τζόγο πριν από δύο λεπτά, ότι έκλεισε ο Όρτα στον Ολυμπιακό και έρχεται η Ελλάδα για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Ερυθρόλευκο. Δημοσίευμα πριν από δύο λεπτά, τρία λεπτά, δεν είναι παραπάνω. Μια έγκυρης ιστοσελίδας ενός έγκυρου μέσω ενημέρωσης της Πορτογαλίας, ναι, πάντως. Αλήθεια είναι αυτό. Περιμένουμε τον Ολυμπιακό αν θα επιβεβαιώσει, γιατί μην ξεχνάμε ότι πριν από δύο εβδομάδες περίπου πάλι τον περιμέναμε τον Όρτα, αλλά δεν τον είδαμε ποτέ. Αναφέρεσαι ένα δημοσίευμα το οποίο είχε βγει το βράδυ, νομίζω, της περασμένης Παρασκευής, που έλεγε ότι υπάρχει πάλι συμφωνία, ναι. Η συμφωνία και ότι την Κυριακή θα ήταν ο Όρτας. Ναι, έχεις δίκιο. Γι' αυτό σου λέω. Περιμένουμε και την αντίδραση από τον Ολυμπιακό πλέον. Πάντως οι Πορτογάλοι γράφουν και λεπτομέρειες. Δηλαδή τετραετές συμβόλαιο. Θα μπει στο αεροπλάνο αν δεν έχει μπει ήδη για να έρθει στην Ελλάδα να περάσει ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Και μάλιστα αυτό που λίγο με προβληματίζει είναι ότι η Μπράγκα θα πάρει 2,5 εκατομμύρια και άλλα 2 με επίτευξη στόχων. Με συμμετοχές και μπόνους. Το οικονομικό, γιατί θυμόμαστε όλοι από την πρώτη μέρα που ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις, είναι η στάση της Μπράγκα ότι 6 έχουμε συμφωνήσει, 6 θέλω. Ακόμα και όταν κατέβασαν τις απαιτήσεις τους στην προσφορά του Ολυμπιακού και λέγαμε έρχεται, συμφώνησαν και έρχεται, το άλλαξαν μετά. Ναι. Οπότε θα περιμένουμε άμεσα και την τοποθέτηση του, την ενημέρωση από τον Ολυμπιακό. Αν όντως είναι ο Όρτας στο αεροπλάνο για Ελλάδα ή θα μπει σύντομα στο αεροπλάνο για Ελλάδα, για να τελειώσει και ακόμη ένα κεφάλαιο που θέλει με τη Λίμπα να δει τον παίκτη ξανά με τα Ερυθρόλευκα. Ωραία. Είναι κάτι λοιπόν που περιμένουμε λογικά σήμερα, ενδεχομένως και μια επιβεβαίωση από τον Ολυμπιακό. Γιατί, αν θυμάμαι καλά, οποτεδήποτε κάποιος παίκτης έρχεται από τις μεταγραφές που έχει κάνει ο Ολυμπιακός, υπάρχει ενημέρωση για την ώρα άφιξής του. Συνήθως ναι. Συνήθως από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, τις περισσότερες φορές σου λένε την τάδε ώρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος έχουμε την άφιξη του συγκεκριμένου, του τάδε ποδοσφαιριστή. Ωραία. Σε ακούω για τα άλλα θέματα του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν έχεις και καμία τέτοια εξέλιξη στο θέμα του Ποντένσε. Στο θέμα του Ποντένσε, τα δημοσιεύματα από Αγγλία, αν τα πάρεις στα σοβαρά, λες ο Ποντένσε δεν θα φορέσει τα ερυθρόλευκα. Αλλά μόνο και μόνο που λένε ότι ο Ποντένσε θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία, καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι δημοσιεύματα που έχουν βάση. Ο Ποντένσε και πέρσι, δύο-τρεις μέρες πριν έρθει στον Ολυμπιακό, Ποντένσε πέρσι τα ίδια έλεγαν. Ότι ναι, συνεχίζει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία. Ο Ποντένσε από πέρσι έχει ξεκαθαρίσει τους Άγγλους ότι παιδιά, εγώ δεν πάω εκεί. Λία Παύλα και τώρα πολύ περισσότερο θέλει Ολυμπιακό. Το έχει ξεκαθαρίσει και στον προπονητή του. Έχει παίξει, γιατί είναι λογικό και ο προπονητής να μην υπολογίζει έναν παίκτη που αύριο μεθαύριο θα φύγει. Μισό φιλικό πρέπει να έχει παίξει. Δεν θυμάμαι πόσο έπαιξε όταν είχε αποβληθεί για ρατσιστική επίθεση σε συμπαίκτη του και αντέδρασε ο Ποντένσε και είχε αποβληθεί. Αυτή τη συμμετοχή έχει στα φιλικά της Γούλης ο Πορτογάλος. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βάζει τη φανέλα του Ολυμπιακού και το conference. Λέει στον προπονητή του δεν θέλω να παίξω, θέλω να φύγω, θέλω να πάω στον Ολυμπιακό. Οι Άγγλοι λένε ότι ο Ολυμπιακός πάλι θα δεν έχει καταθέσει πρόταση στη Wolves. Επίσης ένα στοιχείο που στερείται αλήθειας. Και περιμένουμε και σε αυτό το κομμάτι τις εξελίξεις. Και βλέπουμε ότι μπορεί να πάει λίγο πιο πίσω. Αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Ότι δεν θα συνεχίσει ο Ποντένσε στον Ολυμπιακό. Απλώς θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα λίγες μέρες για να έχουμε κάτι σε αυτό. Ακριβώς. Ωραία. Έχουμε μπροστά μας... Ναι, αυτό θα έλεγα. Για, σε ακούμε. Έχουμε να σε διακόψω φιλικό. Λίγο. Έχουμε νέα βολή για την Τζένκο στα 61 μέτρα. 9 μέτρα πάνω. Ναι. Σε ακούμε, Νίκο, συνέχισε. Έχουμε λοιπόν το φιλικό αύριο με την Νότιχαμ στο Καραϊσκάκης. Το μοναδικό εν Ελλάδη φιλικό πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Με τα δύο ευρωπαϊκά τρόπαια να βρίσκονται αύριο στο
Γεωργίου Καραϊσκάκης, θα δούμε και την ερυθρόλευκη φανέλα, αυτή που θα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός την εφετινή σεζόν. Και μένει να δούμε αν κάποιος από τους τραυματίες, όχι αν κάποιος, αν ο Στάμενιτς, για να είμαι ξεκάθαρος, και άλλοι δύο δεν θα παίξουν, αν ο Στάμενιτς θα είναι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ για το αυριανό παιχνίδι. Ο Γκαρσία και ο Ελκαμπή θα είναι 99,9% εκτός. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να δισκάρει ο Βάσκος με τη συμμετοχή τους. Το Ελκαμπή, το πρόβλημα στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού, φαίνεται ότι τον ταλαιπωρεί ακόμα και δεν θέλει ο Βάσκος να του δώσει χρόνο συμμετοχής με τον κίνδυνο να πάθει κάτι και να τον χάσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και μένει να δούμε και ποιους θα χρησιμοποιήσει αύριο, ποια είναι δεκάδα θα χρησιμοποιήσει, τι ακριβώς έχει στο μυαλό του. Γιατί είναι αλήθεια ότι ήταν και συνεχόμενα τα φιλικά στην Ολλανδία και καταλαβαίνεις, μοίραζε το χρόνο, θα μου πεις, έχει και το Σάββατο φιλικό στην Κύπρο. Ναι. Ναι. Και τώρα θα μοιράσει το χρόνο, αλλά έχω την αίσθηση ότι αύριο το βράδυ θα δούμε σε μεγάλο βαθμό τι ακριβώς έχει στο μυαλό του ο Μεντιλίμπαρ από τους παίχτες που βρίσκονται στη διάθεσή του. Για αυτό που λέμε βασική δεκάδα. Εν ώψη της πρεμιέρας του πρωταθλήματος και βλέπουμε. Ναι. Οπότε θεωρείς ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στις επιλογές που θα κάνει για το παιχνίδι με την Νότιγχαμ παρά για το αυτό που ακολουθεί. Θεωρητικά ναι. Αλλά και το πρακτικό, γιατί πολλές φορές στα φιλικά οι προπονητές συνεχίζουν να δοκιμάζουν πράγματα που έχουν στο μυαλό τους και ας πλησιάζει η έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Γι' αυτό λέω να το δούμε. Οκ, okay, έχει στο μυαλό του κάποια πράγματα, να δούμε αν θα τα παρουσιάσει στο γήπεδο αύριο. Ωραία. Ή θα συνεχίσει να δοκιμάζει παίχτες για να δει πόσο ακόμα μπορούν να προσφέρουν, σε ποιο βαθμό είναι η ετοιμότητά τους. Με θέματα δηλαδή για να δούμε στο παιχνίδι με την Νότιγχαμ αύριο βράδυ. Ωραία. Πρέπει να προσθέσουμε κάτι άλλο. Δεν ξέρω, θα έχει κόσμο αύριο. Θα έχει κόσμο και να τονίσουμε για ακόμη μια φορά μόνο μέσω GoWallet θα μπουν στο γήπεδο οι φιλαθλοί. Και οι κάτοχοι διαρκείας πρέπει να περάσουν το διαρκείας τους στο GoWallet και όσοι αγοράσουν εισιτήριο θα πρέπει να κάνουν την ανάλογη διαδικασία. Να περάσουν δηλαδή τον κωδικό στο GoWallet για να έχουν το εισιτήριο στο κινητό. Δεν υπάρχει, αγοράζεις το εισιτήριο και ή σκανάρεις ή παίρνεις αυτό το κωδικό. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που είχαμε μέχρι το τέλος της προηγούμενης σεζόν με το εισιτήριο, το γνωστό, το χάρτινο το εισιτήριο, να το πούμε έτσι, που έμπαινες. Αυτά τελειώσανε. Ναι. Το λέμε και το ξαναλέμε γιατί για τους φίλους του Ολυμπιακού αύριο θα είναι ο πρώτος αγώνας που θα ισχύσει αυτό. Έχεις απόλυτα δίκιο, ναι. Ωραία. Φαντάζομαι έχω ολοκληρώσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.